πάμε για καφέ, πάμε για ποτό, πάμε για παραλία, παιδί μου. Ναι, παιδί μου, αλλά είναι φτιαγμένο. Καμιά φορά τη σκέφτομαι όταν πάω και κολυμπάω έτσι χάλια εγώ, ό,τι να είναι. Και λέω, ρε παιδί μου. Πώς κολυμπάω. Όχι. Τα πιάνω ψηλά. Α. Για καλό το λέω, ρε Κατερίνα, αφού το ξέρεις. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο χάρισμα. Βέβαια. Η Κατερίνα, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά το λέω από την καρδιά μου αυτό. Είναι πολύ ωραίο να είναι κάποιος περιποιημένος, σεταρισμένος, κοκέτα δηλαδή. Πραγματικά είναι ωραίο. Εγώ δεν το έχω. Είναι όμως και λίγο άβολο, Κατερίνα. Θα συμφωνήσει μαζί μας. Η Κατερίνα, πρακτικός άνθρωπος. Στο κολύμπι είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο. Άμα θες λίγο να απελευθερωθεί. Πάντως στους άντρες αρέσει και λίγο το ατιμέλιτο. Παιδιά, να σου πω κάτι. Το έχουμε κάνει και λίγο χιουμοριστικά όλα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι όταν πάω για μπάνιο, βουτάω. Αλλά πολλές φορές τώρα, όταν πάω σε μια παραλία. Πλέον μη τρέσει από πάνω και την κρατάνε στην επιφάνεια. Είναι αυτό το κολύμπι άγαλμα, έτσι. Σκυλάκι το λέω εγώ. Αφήστε που δεν ξέρω και πολύ καλό μπάνιο. Αλλά έχεις, πούμε, εσύ έχεις κάνει μπάνιο με eyeliner. Όχι, παιδιά, δεν βάφομαι στην παραλία. Εντάξει, είπαμε, είναι too much όλο αυτό. Τώρα, μα ξέρω ότι πάω κάπου για να φωτογραφηθώ, εντάξει τώρα αυτό. Αλλά το να βαφτώ στην παραλία, όχι, βγω μετά και να είμαι. Ναι, γιατί τρέχει αυτό. Βουτάω και κεφάλι, ξέρετε. Εγώ μία φορά πήγα στην παραλία έτσι, μετά το happy day, που...